Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι στο αυτοκίνητο. Οδηγώ με προσοχή. Το τηλέφωνο το έχω προσαρτημένο σε ένα σημείο που δεν με κολακεύει εμφανισιακά, αλλά δεν πειράζει. Ο λόγος όμως που το τονίζω ότι δεν με κολακεύει εμφανισιακά είναι επειδή αυτό το βίντεο έχει θέμα το περπάτημα και το πώς επιτέλους κατάφερα να βάλω σε εφαρμογή το στόχο που είχα βάλει για τη χρονιά 2020, που ήταν το περπάτημα. Όσοι παρακολουθείτε τακτικά τα vlogs, θα είδατε ότι το vlog που είχα κάνει, αν δεν κάνω λάθος, στην παραμονή της πρωτοχρονιάς που ήταν για τους στόχους για τον νέο χρόνο, είχα πει ότι ένας από τους στόχους που ήθελα να βάλω για το 2020 ήταν να περπατάω τακτικά. Προσπάθησα. Φιλότιμα τον Ιανουάριο, φιλότιμα το Φεβρουάριο, το Μάρτιο ήρθε ο κορονοϊός, ήρθε η πανδημία. Θα μπορούσα να πηγαίνω περπάτημα, δεν πήγαινα όμως. Ήρθαν τα γεγονότα του Μαΐου, οι ανατροπές στη ζωή μου που δεν τις είχα προγραμματίσει. Δεν ήταν ένας από τους στόχους του 2020 να χωρίσω. Συνέβη και όμως, είπαμε shit happens, life happens. Συνέβη και εκείνο και ξαφνικά, 27 Ιουλίου, το ξέρω την ημερομηνία επειδή έχω αρχίσει την καταγραφή της περπατητικής διαδικασίας στο κινητό μου σε μια εφαρμογή, ξεκίνησα επιτέλους το περπάτημα. Το περπάτημα ήταν για μένα στη ζωή μου πάντα ένα φοβερό μέσο εξυγίανσης του εαυτού μου. Όχι μόνο σωματικής εξυγίανσης, αλλά και ψυχικής εξυγίανσης. Και θα εξηγήσω γιατί. Θέλω να σας μιλήσω έτσι λίγο για τη σχέση μου με το περπάτημα και πώς το περπάτημα τώρα έχει μπει ξανά στη ζωή μου και το ευγνωμονώ, γιατί μου έχει δώσει πίσω πολλά που είχα χάσει και που εγώ φταίω που τα είχα χάσει, γιατί τα είχα αφήσει και είχα αφήσει το περπάτημα. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, οι πιο έτσι έντονες αναμνήσεις που έχω, οι ευχάριστες, είναι από δραστηριότητες που κάναμε με τον πατέρα μου, ο οποίος είναι ένας αρκετά δραστήριος άνθρωπος και είναι περιπατητής. Του αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Και τα καλοκαίρια στην κατασκήνωση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου πηγαίναμε περπάτημα, ανεβαίναμε πάνω στα βουνά, βλέπαμε την Ανατολή του Ηλίου και έτσι ένα κοινό που έχουμε με το γιο μου τον Λάζαρο και είναι έτσι πολύ τρυφερό, είναι ότι και οι δυο αγαπάμε πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο είναι πάνω στην κορυφή του βουνού εκεί απέναντι από την κατασκήνωση της Αγίας Μονής, που πηγαίναμε πεζοπορία, ορθρινή πεζοπορία, δηλαδή ξεκινούσαμε 4-5 το πρωί, ανεβαίναμε πάνω στο βουνό για να δούμε την Ανατολή του Ηλίου. Και έχω και εγώ φωτογραφίες που είμαι 15 χρονών, 16 χρονών, 18 χρονών εκεί πάνω στον ίδιο βράχο, και έχει και ο Λάζαρος τώρα φωτογραφίες από την αντίστοιχη ηλικία τη δική του. Νομίζω μέχρι και πέρσι είχε πάει στην κατασκήνωση, είχε πάει και στην πεζοπορία. Το περπάτημα για μένα ήταν πάντοτε μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, η οποία σήμαινε άκοπη γυμναστική, γιατί θα σας το πω, με κουράζει η γυμναστική. Δεν κάνω για γυμναστική, δεν κάνω. Δεν μου αρέσει η γυμναστική, παρόλο που έχω γιο, ο οποίος έχει σπουδάσει την επιστήμη του αθλητισμού και το σπορ, η μάνα του γιού μου είναι αντιγυμναστική. Είμαι αντιγυμναστική, το παραδέχομαι. Υπήρξαν κάποιες περίοδες στη ζωή μου που ήμουνα του γυμναστηρίου. Γύρω στα 23-24 χρόνια πήγαινα κανονικά στο γυμναστήριο, τα κατάφερνα. Είχα κάνει και κορμί, αλλά δεν μου βγαίνει φυσικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτή η φάση του να πηγαίνει στο γυμναστήριο εμένα δεν μου ταιριάζει. Αν και θα πάω μια μέρα στο γυμναστήριο στην Πάφο, που εργάζεται τώρα ο Λάζαρος, γιατί έχει πιάσει δουλειά, όπως είπαμε, και θα πάω να μου δείξει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, να το κάνουμε βιντεάκι εδώ στο κανάλι, να μου δείξει ένα πρόγραμμα για κυρίες παχουλές και κυρίες της δικής μου ηλικίας και της δικής μου καταστάσεως. Άρα το αναμένουμε. Δεν ξέρω πότε θα πάω. Με τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι αυτό, αρχές Οκτωβρίου. Με λέει, κάνε εσύ το περπάτημά σου,
κάνει την προθέρμανσή σου και θα έρθεις εδώ στο γυμναστήριο να σου δείξω ασκήσεις. Εγώ θα πάω, θα μου τις δείξει, θα το βάλω το βίντεο στο κανάλι. Τώρα, αν θα τις κάνουμε μετά ή όχι, θα τα πούμε. Του λέω, έχουμε πολλές κυρίες στο κανάλι και κυρίους έχουμε, αλλά είναι και ευκαιρικές κυρίες, οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, στη μέση ηλικία όπως είναι η μαμά σου, μπορεί να είναι και πιο αδύνατες, μπορεί να είναι και πιο παχουλές, αλλά τέλος πάντων για ηλικίες όπως τη δική μας, που είμαστε περισσότερες, εντάξει, έχουμε και νέους στο κανάλι, να μην παρεξηγηθούν τα νεότερα τα παιδιά, αλλά έχουμε αρκετούς που είναι στη δεκαετία των 90, τον πρώτο 90, τον δεύτερο 90, τον τρίτο 90, λοιπόν. Δεν μου άρεσε πολύ το γυμναστήριο και για μένα το περπάτημα ήταν πάντοτε μια ευχάριστη γυμναστική άκοπη. Και θεωρώ ότι το περπάτημα είναι πάρα πολύ φυσικό για τον άνθρωπο, γιατί το ανθρώπινο σώμα έχει φτιαχτεί για να περπατάει. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι περπατούσαν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, διάνυαν πολύ μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στις εργασίες τους, για να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους, τα πράγματά τους, και ήταν για να βρουν φαγητό, για να κυνηγήσουν, να μεταφερθούν από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν, στην αρχή δεν είχαν ούτε καν τα γαϊδούρια ή τα άλογα, δεν είχαν άμαξες, άρα έπρεπε να περπατάνε. Και η πιο φυσική γυμναστική κατ' εμέ είναι αυτή του περπατήματος. Και το κολύμπι είναι πολύ φυσική γυμναστική, γιατί και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι λέει, οι πρωτόγονοι είχαν να κάνουν πολύ με λίμνες και με ποταμούς. Και λέει, ήταν συχνά μέσα στις λίμνες και στους ποταμούς. Τέλος πάντων. Το κολύμπι θέλει περισσότερη διαδικασία. Εκτός και αν ζεις κοντά στη θάλασσα, το να πας να κολυμπήσεις θέλει χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις τόσο απλά και εύκολα όπως είναι το περπάτημα, που απλώς φοράς αθλητικά παπούτσια, βάζεις, παιδί μου, ρούχα ξεκούραστα, ενώ ένα κολανάκι, ένα μπλουζάκι και βγαίνεις. Κάλτσες, κολάν, μπλούζα, βγαίνω. Τελείωσε. Ενώ το κολύμπι θέλει να μαζέψεις τα πράγματα, από εδώ που μένω θέλει να οδηγήσεις μια μισή ώρα, να πας στη θάλασσα, άμα πας μια χαρά είναι, μετά θέλει να έρθεις πίσω. Τυχερή όσοι ζείτε κοντά σε παραλία. Παρόλο που ζω στην Κύπρο που είναι νησί, ζω στην πιο μακρινή περιοχή που θα μπορούσα να ζήσω ποτέ από θάλασσα. Πώς δεν θα μπορούσα να μην τα έχω καταφέρει. Λοιπόν, και για μένα ήταν πάντοτε μια πολύ άκοπη γυμναστική και ευχάριστη. Και πηγαίναμε τον πατέρα μου πολλά βράδια περπάτημα. Είχαμε τον στόχο των 5 χιλιόμετρων, αυτόν τον στόχο που έχω και τώρα. Και στο περπάτημα μιλούσαμε, επικοινωνούσαμε, μας δίδασε και διάφορα πράγματα ο πατέρας μου. Μερικές φορές ερχόταν και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, επειδή έχει πολύ καλύτερη σχέση με τη γυμναστική από ότι εγώ, όπως και ο γιος μου, δεν πολύ ερχόταν στο περπάτημα, γιατί έκανε μπάσκετ, έκανε προπόνηση, πήγαινε πάλι, είχε την άθληση του Θεοδόσης. Εγώ ήταν η μόνη μου άθληση. Το μόνο της ζωής του ταξίδιο, που λένε. Εντάξει, είχα πάει ένα φεγγάρι και σε γυμναστήριο στη Δευτέρα Λυκείου, γιατί ήθελα να πάρω 20 στη γυμναστική. Μην το πείτε σε κανέναν αυτό, ότι έκανα φροντιστήριο για να πάρω 20 στη γυμναστική. Για να αντέξω να βγάλω τις ασκήσεις, να πάρω 20 και στη γυμναστική. Όπως και να έχει. Πάντοτε μου άρεσε το περπάτημα. Και στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο περπατούσα πολύ και μόνη μου. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω με τα πόδια στο πιάνο, με τα πόδια στα αγγλικά, με τα πόδια στα γαλλικά, με τα πόδια στο κατηχητικό. Μου άρεσε αυτό, γιατί περπατούσα και έβλεπα εναλλαγές τοπίων όταν περπατούσα, γιατί συναντούσα φίλες μου στο δρόμο. Τότε δεν είχαμε κινητά. Δεν είχαμε κινητά τότε, και άμα περπατούσες έβλεπες και κόσμο. Και έβγαινα και από το σπίτι. Στο σπίτι δεν είχαμε καν τηλεόραση. Έγινε εγώ 10 ετών και έκανα καυγά να έρθει τηλεόραση στο σπίτι. Άρα ήταν μια διέξοδο στο περπάτημα. Και στο Λύκειο θυμάμαι πολλές φορές πήγαινα και το πρωί στο σχολείο με τα πόδια. Μπορεί να γίνει καν 20 λεπτό που περπατούσα για να πάω στο σχολείο, γιατί ήταν μακριά το σχολείο από το σπίτι. Κάποιες φορές πήγαινα με το αυτοκίνητο, με παίρνει η γειτόνισσα δίπλα που ήταν καθηγήτρια στο Λύκειο. Πήγαινα ή η μάνα μου. Κάποιες φορές πήγαινα με τα πόδια. Δηλαδή μπορούσε να ξεκινούσε από το σπίτι αυτοκίνητο για να πάει η μάνα μου στο σχολείο και εγώ με τα πόδια. Και στη Θεσσαλονίκη μετά φοιτήτρια περπατούσαμε τις ώρες. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 97 που ήμουν έγκυος στο Λάζαρο και ήμουν κατάβαρη, λέμε στην Κύπρο. Κατάβαρη σημαίνει πολύ έγκυος. Πάρα πολύ έγκυος, ήμουν πάρα πολύ έγκυος. Ήμασταν με τη γιαγιά του Λάζαρου, την πρώην πεθερά μου, και περπατούσαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει για ψώνια. Είχε ένα καύσωνα τρελό, όπως είναι τώρα καύσωνα σε αυτή την εποχή στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και μου λέει, δεν σε προλαβαίνω, πώς περπατάς. Και ήμουν 106 κιλά. 107 κιλά ήμουνα τον τελευταίο μήνα πριν του γεννήσω τον Λάζαρο. Και όμως περπατούσα. Ήμουνα αθλημένη.
γιατί πάντα περπατούσα. Λοιπόν, το 2016, μέχρι το 2016, περπατούσα πάρα πολύ τακτικά. Δεν μπορώ να πω ότι περπατούσα συνέχεια. Είχα περιόδους στις οποίες περπατούσα περισσότερο και περιόδους στις οποίες περπατούσα λιγότερο, όμως ήταν το περπάτημα μέσα στη ζωή μου. Και ειδικά μια περίοδο έτσι δύσκολη, το 2011, το 2012, που είχα έτσι και μια καταθλιψάρα. Το πάλευα και με τη θεραπεία, αλλά δεν παλεύονταν εύκολα. Θυμάμαι καθημερινή ιεροτελεστία, να ξυπνάω το πρωί, να παίρνω τα παιδιά στο σχολείο, να πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και μετά να πηγαίνω στο πάρκο της Ακαδημίας στη Λευκοσία, ένα πολύ όμορφο πάρκο, δασικό πάρκο, και να περπατάω για μία ώρα. Και ήταν η ψυχοθεραπεία μου αυτό το πράγμα. Πήγαινα για ψυχοθεραπεία φυσικά, αλλά πήγαινα και εκεί στο πάρκο, περπατούσα, άκουγα μουσική, συγκεκριμένη μουσική, ανεβαστικά τραγούδια, και έκανα διάφορες σκέψεις. Ό,τι είχα στο μυαλό μου, το έφερνα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν. Έκανα λογικές συζητήσεις με τον εαυτό μέσα στο πράσινο, μέσα στο οξυγόνο, μέσα στο ωραίο το περιβάλλον, και έλυνα τα προβλήματά μου. Ή τέλος πάντων βοηθούσα στη λύση των προβλημάτων μου, νομίζω. Από το 2016 και μετά, που δεν ήμουνα πλέον μόνη, που ήμουνα στη σχέση, η οποία ήταν και ο δεύτερος μου γάμος, δεν αραίωσε το περπάτημα. Ήταν μια δραστηριότητα που κάναμε μαζί και αραίωσε. Και αφέθηκα για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην περπατάω. Δεν θα πω ότι φταίει κάποιος άλλος που αραίωσε το περπάτημα, φταίω και εγώ. Φταίω εγώ, όχι και εγώ, ευθύνομαι εγώ. Εάν ήθελα όντως να διατηρήσω το περπάτημα, θα το διατηρούσα. Το διάστημα που διαγνώστηκα με διαβήτη, ήμουνα στα 103 κιλά και δεν πήγαινα περπάτημα. Και έφυγαν, νομίζω 16 κιλά, ναι, έφυγαν 16 κιλά, είχα πάει στα 87 μέχρι τα Χριστούγεννα του 17, από τον Μάιο του 17 που είχα διαγνωστεί, μόνο με τη διατροφή, δεν είχα κάνει, ελάχιστη άσκηση έκανα. Και φέτος έλεγα, από το 19, τέλος του 19, ότι το resolution for the new year, η απόφαση μου για τη νέα χρονιά, είναι να πηγαίνω καθημερινά περπάτημα. Και πήγα μια φορά, δυο φορές, τρεις, σταματούσα, ξαναπήγαινα δύο-τρεις φορές, ξανασταματούσα. Και τελικά 27 Ιουλίου είπα, δεν έχει άλλη οδό για σε, πρέπει να πηγαίνεις περπάτημα. Και έτσι είπα, θα έχω συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνω περπάτημα, είναι η ώρα 9.30 το βράδυ. Μερικές φορές μπορεί να πω και 10, αλλά συνήθως είναι 9.30. Βρέξει, χιονίσει, εκείνη την ώρα θα πάω, δηλαδή έτσι ας πούμε θρησκευτική ευλάβεια που λέω πολλές φορές και για τη δίαιτα ότι δεν κάνουμε θρησκευτική ευλάβεια. 9.30 είμαι έτοιμη, κανονίζω το πρόγραμμά μου ώστε στις 9.30 να μην έχω τίποτε άλλο παρά μόνο περπάτημα, στο χέρι μου είναι. Ετοιμάζω από πριν τραγούδια που θα ακούσω κατά τη διάρκεια του περπατήματος που να είναι ανεβαστικά, καθημερινά είναι άλλη λίστα. Δεν ακούω μελαγχολικά τραγούδια και παραπονιάρικα και μακρόσυρτα κυκλαμένα. Τραγούδια που έχουν beat, είτε ελληνικά είτε ξένα. Δεν θα σας πω ποια τραγούδια ακούω, γιατί εγώ είμαι ό,τι να είναι. Μου κολλάει ένα τραγούδι και έχω την εφαρμογή του Spotify. Spotify, έχουμε συνδρομή στο Spotify και εγώ και τα παιδιά. Ακούω ένα τραγούδι που μου αρέσει, μετά μου προτείνει κάποιο άλλο το Spotify, το βάζω και αυτό και έτσι κάνω διάφορες playlist, οι οποίες, επειδή δεν είμαι ειδικά μουσικός άνθρωπος, δεν θα σας πω, γιατί οι μουσικές μου είναι ό,τι να είναι. Και τη Γαρμπή την έχω ακούσει, και τη Βύση την έχω ακούσει, και το Φίβο τον Δελιβοριά που τον γουστάρω πολύ τον έχω ακούσει, και τον Μαραβέγια τον έχω ακούσει, και διάφορους ξένους τους έχω ακούσει, που δεν ξέρω καν και το όνομά τους. Είδατε και στα live, ότι με τη μουσική εγώ δεν είμαι αυτό που λένε μουσικό μυαλό. Ούτε μουσικό αυτή, ούτε μουσική φωνή, ούτε μυσική μύτη, τίποτα. Αλλά όλοι εμείς οι άμμουσοι δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε τη μουσική. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η μουσική με έντονο ρυθμό, μουσική ανεβαστική, βοηθάει πολύ στο περπάτημα. Ο στόχος μου είναι η απόσταση, όχι ο χρόνος, τα 5 χιλιόμετρα. Κάποιες φορές μπορεί να κάνω και 6. Ξεκίνησα με 20 λεπτά κάθε μέρα, μετά 25 λεπτά κάθε μέρα, μετά μισή ώρα κάθε μέρα και σύντομα πήγα στη μία ώρα κάθε μέρα. Και τώρα το κάνω κάθε βράδυ. Μπορεί κάποιο Σάββατο να το παραλείψω, να είναι cheat day, να είναι η μέρα που κλέβω τον εαυτό μου και δεν τον πηγαίνω περπάτημα. Όμως, για μένα έχει γίνει απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και θέλω να σας το συστήσω ανυπερθέτως. Το συστήνω πάρα πολύ. Ξέρω ότι μας πιάνει η τεμπελιά,
Ξέρω ότι ο καναπές είναι γλυκής. Ξέρω ότι έχει πολύ ζέστη που να πω τώρα. Έχει πολύ κρύο που να βγω τώρα. Βρέχει που να πω τώρα. Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες που μπορεί να πει κανείς για να μην πάει περπάτημα. Η αλήθεια όμως είναι ότι εάν εθίσουμε τον εαυτό μας στο περπάτημα, είναι καλά ακούσατε, εάν εθίσουμε τον εαυτό μας στο περπάτημα, αν το κάνουμε εθισμό στο να πηγαίνουμε περπάτημα κάθε μέρα, κάποιοι πάνε πρωί, κάποιοι πάνε βράδυ, εγώ πηγαίνω του βραδινού, αν εθίσουμε τον εαυτό μας στο να πηγαίνουμε περπάτημα κάθε μέρα, θα έχουμε τρομερά ωφέλη. Το πρώτο όφελος σαφώς θα έχει να κάνει με τη ψυχική ξεκούραση που έχει ο άνθρωπος όταν ασκείται μέσα στη φύση και όταν ζει φυσικά. Το δεύτερο όφελος θα έχει να κάνει με την άθληση του σώματός του και αν κάποιος έχει περισσότερο λίπος στον οργανισμό του που θα ήθελε να ξεφορτωθεί, θα τον βοηθήσει. Εμένα με έχει βοηθήσει. Μέσα σε ένα μήνα έχουν φύγει πάνω από 4 κιλά. Ήμουν 97 κιλά και 700 γραμμάρια και τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήμουν 93 και 500 γραμμάρια. Δηλαδή 4 κιλά και 200 γραμμάρια. Και επειδή έχω πάρει αυτή την τσιγαριά που σας έχω πει, την Xiaomi, η οποία 30 ευρώ έκανε και η Ελένη μου είχε πει ότι την πάρει στην Αθήνα, 18 ευρώ την είχε πάρει στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτή τη τσιγαριά, η οποία σου λέει ποσοστά λίπους, δεν ξέρω αν τα μετράει ορθά, το λίπος, τους μυς, τα κόκαλα κτλ. Δείχνει ότι είμαι παχιά, είμαι παχυσέτ, αυτό μου λέει, ότι είμαι παχιά, αλλά είναι κατανεμημένο καλά το λίπος και οι μυς. Έχω αρκετούς μυς, πρέπει να χάσω λίπος, αλλά τα κόκαλα μου είναι εντάξει και οι μυς μου είναι εντάξει. Δηλαδή μια θλιμμένη παχιά. Αυτό μου δείχνει. Αυτό μου δείχνει η ζυγαριά. Δεν θέλω να γίνω 60 κιλά και 65 κιλά, ούτε καν 70 κιλά δεν θέλω να γίνω. 80 κιλά είναι ο στόχος μου να γίνω. Ή έστω 85. Δηλαδή να πέσω, ρε παιδί μου, από κάτω από το 90. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν θέλω να γίνω αδύνατη. Τώρα αν προκύψει και πέσω, ξέρω εγώ, 20 κιλά αντί 15, εντάξει, δεν θα πω και όχι. Αλλά το 80 για μένα είναι ωραίος αριθμός, στρογγυλός. Και όταν ήμουν στο 80 κιλά φορούσα, μην σας πω, φορούσα και το 14 το νούμερο στα αγγλέζικα τα ρούχα. Αυτά με το περπάτημα σου ανοίγει τη διάθεση. Δεν μου ανοίγει την όρεξη, γιατί σκέφτομαι, έχω περπατήσει τόση ώρα και τώρα να πάω να φάω. Φροντίζω φυσικά να τρώω ορθά. Με ρωτάτε τι διατροφή κάνω. Κάνω τη διατροφή του διαβητικού, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Τρώω κανονικά όπως έτρωγα και πριν και αποφεύγω τη ζάχαρη, αποφεύγω τις επεξεργασμένες τροφές, αποφεύγω τα γλυκά, τα όριμα φρούτα κλπ. Δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο, τρώω κανονικά, αλλά περπατάω. Και όταν περπατάω, η αερόβια αυτή άσκηση βοηθάει στην κατάλυση του λίπους. Και σας λέω, το περπάτημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωφέλιμο και για ανθρώπους που δεν έχουν περισσότερα κιλά και θέλουν να χάσουν, ανθρώπους που θέλουν να έχουν περισσότερη σωματική και ψυχική ευεξία. Και επειδή κάποια φίλη είχε σχολιάσει κάτω από μια ανάρτηση που είχα κάνει ότι εγώ πονώ τα γόνατά μου, λέει, και δεν μπορώ να πω περπάτημα, ψάξε αν μπορείς να πας κολύμβι. Και αν δεν ζεις κοντά σε θάλασσα, αν έχει κάποιο κολυμβητήριο, κάποιο γυμναστήριο και κοντά σου μπορείς να πηγαίνεις στην πισίνα, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλους, γεια σας. Και βάζουμε στόχους, μπορεί στην αρχή να απογοητευτούμε, αλλά δεν τα βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε, προχωράμε και κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Πού θα πάει! Γεια! Yeah.